η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Τόσο σε περικοπές κονδυλίων, όσο και στις γονέτσεις δήμων και νομικών προσώπων, αλλά και δραστικές μειώσεις του πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης και των αμοιβών τους. Μειώσεις οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο σε κανέναν άλλο φορέα της γενικής και κεντρικής κυβέρνησης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες προς τους Δήμους έχουν μειωθεί πάνω από 50% την τελευταία τριετία. Η ΣΑΤΑ, που αφορά στις επιχορηγήσεις για επισκευές και συντηρήσεις και μικρά έργα, μειώθηκε κατά 55% σε σχέση με το 2009. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τη συμφωνία που έγινε με το Υπουργείο Οικονομικών και την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού κ. Σαχινίδη της 19ης Μαρτίου του 2012, το συνολικό ποσό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που πρέπει να αποδοθεί στους Δήμους από τον τακτικό προϋπολογισμό ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο έργο αναφέρεται ρητά η απόδοση της τέταρτης δόσης των οφειλωμένων παρελθόντων οικονομικών ετών που για το 2012 ανέρχονται στο ύψος των 213.870.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό δε υπάρχει ξεχωριστός κωδικός στον κρατικό προϋπολογισμό που είναι στο ΚΑΕ 6813.07.120 και με τίτλο «Εξόφληση οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς οτά αλφα βαθμού». Επίσης, στην ανωτέρω απόφαση γίνεται σαφής αναφορά για το ποσό της ΣΑΤΑ που δίνεται μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σας εξηγήσαμε ότι έγινε τελευταία στιγμή μία αλλαγή που δεν μας εκφράζει και σας το έχουμε θέσει ως αίτημα και που δίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση αλφα βαθμού για έργα υποδομής. Με βάση λοιπόν τα 2.700.000 ευρώ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα 220,8 εκατομμύρια ευρώ από τα αποδιδόμενα σήμερα 197,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον 135,52 εκατομμύρια ευρώ ως αναδρομική διαφορά από 1η έως 30 Ιουνίου του 2012. Είναι αληθές ότι το επιπλέον ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό. Αυτό όμως δεν εμπόδισε το Υπουργείο Οικονομικών και κατ' επέκταση το Γενικό Λογιστήριο Κράτους να εκταμιεύσει 149 εκατομμύρια ευρώ κατά τον μήνα Απρίλιο, δεχόμενο την λογική που προανέφερα με βάση την παραπάνω συμφωνία. Ενώ για όλους τους άλλους μήνες η μηνιαία τακτική επιχορήγηση που φτάνει στους Δήμους είναι 135 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή υπάρχει και στην πράξη αποδοχή από το Υπουργείο Οικονομικών της παραπάνω συμφωνίας. Πρέπει να υπενθυμίσω στο σώμα ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σύσκεψη με την ΚΕΔΕ είχε δεχθεί στις αρχές του Δεκέμβρη πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού ότι εκ παραδρομής δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 450 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που επικυρώθηκε στην ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργού Οικονομικών κ. Βενιζέλου και της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά επίσης το ίδιο επιβεβαιώθηκε και δεν το προκαλέσαμε εμείς από τον τότε Πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο στις 11 Ιανουαρίου 2012 όταν τον επισκεφθήκαμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Για μας λοιπόν κύριε Υπουργέ, το ποσό των 2.700 εκατομμυρίων αποτελεί κόκκινη γραμμή. Είναι το ελάχιστο ποσό για να καλύψουμε το σκληρό πυρήνα των αγαστικών δαπανών των Δήμων. Επίσης, από τα χρήματα αυτά, δηλαδή από τους ΚΑΠ του 2012, 131 εκατομμύρια ευρώ έχουν παρακρατηθεί για τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2011. 50 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά μαθητών του 2011 και 3 εκατομμύρια για μισθώματα σχολικών μονάδων πάλι του 2011. Δηλαδή, ένα σύνολο 184 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν δαπάνες του 2011. Ταυτόχρονα, δεν έχει καταβληθεί καμία δόση της ΣΑΤΑ του 2012 και αυτή περιορισμένη,
ενώ διανύουμε τον 7ο μήνα και τέλος, όπως προανέφερα, η τέταρτη δόση των παρακρατηθέντων παρελθόντων ετών των 214 εκατομμυρίων ευρώ, παρόλο που έχει βγει η σχετική απόφαση, δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα. Διεκδικούμε την άμεση εκταμίευση των παραπάνω κονδυλίων.